Παίρνουμε τον αέρα μας, πιάμε δύο κρασάκια με πολύ λίγα χρήματα. Είναι Σάββατο σήμερα και εντάξει, καθημερινά δεν είναι έτσι. Όπως βγαίνουν όλος ο κόσμος και διασκεδάζει. Η Τάνια συνήθιζε να βγαίνει με τους φίλους της σχεδόν κάθε βράδυ. Τώρα τα οικονομικά της δεν της το επιτρέπουν, αλλά αρνείται να μείνει Σάββατο βράδυ στο σπίτι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, πιστεύω. Ο κάθε άνθρωπος. Και αν συνεχίσει να κλαίει μαζί με τα οικονομικά μέτρα, μετά πρέπει να κλείσει το σπίτι του. Είναι δυνατόν να κλείσει το σπίτι ο κόσμος. Έλληνες είμαστε. Όσο η ώρα περνούσε, τα πάρκινγκ γέμιζαν αυτοκίνητα και οι δρόμοι με κόσμο. Κάποιοι επέλεξαν ταβερνάκι, κρασάκι και καλή μουσική. Δεν τρομάζουμε τόσο εύκολα, εντάξει. Δεν θα την κόψουμε τη διασκέδαση. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε να βγαίνουμε. Απλά ίσως να βγαίνουμε λιγότερο και πιο οικονομικά, αλλά θα βγαίνουμε. Ο Μιχάλης και η παρέα του κανονίζουν τα έξοδα του μήνα, συμπεριλαμβάνοντας όμως πάντα και τη διασκέδασή τους. Ίσως πιούν λιγότερο, αλλά θα πιούν, λένε. Ανάλογα με το μισθό που έχει, με την τσέπη, κανονίζει και τα έξοδα που θα κάνει για διασκεδάση. Ο κόσμος περιορίζεται σε πολλά πράγματα. Εγώ προσπαθώ να κρατάω προσιτές τις τιμές και να μπορεί να έρχεται κάθε άνθρωπος και να διασκεδάζει και να τρώει. Εκεί που γίνανε σε ένα ποσοστό, ας πούμε, τις μισές μέρες της εβδομάδας, ας πούμε, τώρα γίνονται δύο, μετά θα γίνουν μία. Η ώρα είναι 1:30 το βράδυ και στους δρόμους του Πειραιά η κίνηση είναι πραγματικά πολύ έντονη. Ο κόσμος λέει ότι ανησυχεί για την κρίση. Στην πραγματικότητα όμως φαίνεται να αντιδιασκεδάζει αφού τα μαγαζιά είναι όλα γεμάτα. Αν αυτό εννοείται, διασκέδαση να βγούμε να πιούμε ένα ποτό, ναι. Μία φορά την εβδομάδα και άλλο. Δεν υπάρχουν πια οι πελάτες των τριών ποτών, των τεσσάρων. Τρία ποτά ίσως να μην μπορούμε να πιούμε. Ένα όμως. Πάμε λοιπόν να πιούμε. Τι θα πιούμε? Λέω να πιούμε ένα Λουίτζι.